Επιστρέψαμε, πάμε να ανοίξουμε ευθύς αμέσως την ατζέντα του τουρισμού, τι γίνεται με το τουριστικό κομμάτι. Πριν όμως μπούμε, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Χαλιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου. Κύριε Χαλιαδάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που στο κάλεσμά μας ανταποκρίνεστε. Ωστόσο, να είστε καλά. Ωστόσο, πριν μπούμε στα στοιχεία, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της τουριστικής σεζόν και έχουμε πολλά να πούμε, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι του We Do Local. Είναι μια πρόταση, η οποία φέρνει μπροστά στο προσκήνιο τη συνεργασία μεταξύ των ξενοδόχων σε επίπεδο Κρήτης, πρώτον, σε θέματα που έχει να κάνει είτε με τη φιλοξενία, είτε με το marketing, είτε με το προσωπικό, για το πιο προσωπικό θα εργάζεται μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά και βεβαίως για την κρητική γαστρονομία, η οποία εντάσσεται πλέον και επίσημα σε πολλά ξενοδοχεία της Κρήτης και είναι τελικά το διαφορετικό αυτό που αρέσει στον επισκέπτη, σωστά? Σίγουρα, σίγουρα. Συμμετέχουν και τα ξενοδοχεία σας μέσα στο We Do Local. Ναι, είμαστε μέσα. Πριν 7 χρόνια, λοιπόν, μερικοί επιχειρηματίες από την Κρήτη αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το We Do Local. Το ιδρύσαμε. Περιμέναμε να το αγκαλιάσουν περισσότερο οι συνάδελφοί μας. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το θέμα. Ήταν και κρίση στη μέση, ήταν και πολλά άλλα. Όσο πάει, το βλέπουν και έρχονται. Χρειάζεται λίγη περισσότερη προσπάθεια και να δουν όλοι οι συνάδελφοι ότι ό,τι κάνουμε κοινό και ενωμένοι θα πάει μπρος. Πάντως, τα στοιχεία μου λένε ότι πάει πολύ καλά η συγκεκριμένη κίνηση του We Do Local, καθώς αριθμείται 37 μέλη σε Κρήτη, Αθήνα, Χαλκιδική και Σαντορίνη, εκ των οποίων πόσα είναι πλοία? 9 πλοία. 9 πλοία. Ναι, 9 πλοία και 28 ξενοδοχεία. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής ότι μέσα σε αυτά τα ξενοδοχεία έχετε εντάξει την κρητική διατροφή, την κρητική φιλοξενία, διαμορφώνεται το περιβάλλον μέσα στα ξενοδοχεία ανάλογα με το τι επιτάσσει τελικά ο κρητικός πολιτισμός και το κρητικό γίγνεσθε. Να ξέρετε ότι σε αυτά τα ξενοδοχεία, σε αυτά τα πλοία, πρέπει το 90% του προσωπικού να είναι Έλληνες. Έλληνες. Βέβαια. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα και το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να δουλεύει η τοπική κοινωνία, θέλουμε να δουλεύουν τα τοπικά προϊόντα, τα δικά μας προϊόντα, γιατί η Κρήτη έχει, και η Ελλάδα έχει τόσα τοπικά προϊόντα που μπορεί να παράγει, ώστε να τα καταναλώνται στις ίδιες τις μονάδες τις δικές μας. Είστε ιδιοκτήτης 3 ξενοδοχείων, εκ των κορυφαίων. 5. Ναι. 5 ξενοδοχεία. Cactus Beach, Cactus Royal, Cactus Bay. Μάρε και Village. Ωραία, με συγχωρείτε για τα 3, 5 είναι. Λοιπόν, πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος, όλοι αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες που περνούν από τα ξενοδοχεία σας κάθε χρόνο, όλο αυτό το σήμα της εντοπιότητας και όλο αυτό το καμπανάκι της εντοπιότητας που χτυπάει με το που περάσουν το κατόφλι του ξενοδοχείου? Να ξέρετε, θα σας πω μια ιστοριούλα. Προχθές είχαμε μια εκδήλωση στον Γκάλαξη και μας λέγανε για τα καινούρια, για το tech. Πώς μπορεί ένας πελάτης που έρχεται να μην χρησιμοποιήσει καν το προσωπικό, να μπει μέσα στο ξενοδοχείο, να κάνει με το τηλέφωνο του το check-in, να πάει στο δωμάτιό του, το κλειδί του θα είναι ήδη φτιαγμένο. Ωραία όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί, αλλά όταν δεν δει το προσωπικό, όταν δεν μιλήσει με το προσωπικό, όταν δεν φάει το τοπικό προϊόν, το οποίο θα το δώσει το προσωπικό, το οποίο το προσωπικό μας θα του γελάσει, θα του μιλήσει, θα του πει το καλημέρα, δεν θα ευχαριστηθεί ο πελάτης. Δεν θα ευχαριστηθεί, σωστά. Και εγώ το τόνισα εκεί πέρα. Υπηρεσίες, έτσι. Σίγουρα όλα ωραία οι αυτοματισμοί είναι τέλειοι, να προχωρήσουμε, να πάμε μπρος, αλλά και το προσωπικό μας χρειάζεται πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα, χρειαζόμαστε την αγάπη που έχει το προσωπικό μας για τον κόσμο, τη λέξη φιλοξενία που είναι μοναδική στον κόσμο, είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Κάποιοι που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα του We Do Local και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ενδεχομένως να ευθύνει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι το να βάλεις ένα αγνό παρθένο φαγητό στον κατάλογό σου ή στο μενού σου να σου αποβεί και καλά στην πορεία κάπως ακριβότερο, κάπως πιο καθοριστικό, ώστε οικονομικά να μην μπορείς να τα απεξέλθεις για να το παρέχεις. Μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό, μπορεί ορισμένα προϊόντα να πληρώνουν πιο ακριβά. Είναι μικρές διαφορές, τέλος πάντων. Αλλά είναι μικρές οι διαφορές. Αν κάτσεις να τις δεις και να φτιάξεις σωστά το μενού σου και κάτσουν μαζί ο F&B του ξενοδοχείου, μαζί με το μάγειρα και το δούνε πιο ζεστά το θέμα, δεν θα έχουν θέματα. Και οι διαφορές είναι τόσο μικρές που θα το κερδίσει την ποιότητα αργότερα. Πάντως βλέπω ότι όλοι όσοι συμμετέχετε μέσα στο We Do Local, όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου, της βαριάς βιομηχανίας του νησιού, του τουριστικού κλάδου, δείχνετε μία ομόνοια μεταξύ σας και πραγματικά βάζετε τα πράγματα κάτω στο τραπέζι και προσπαθείτε να βρείτε λύσεις ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν που τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, φέτος βασικά, κάπως υποβαθμίστηκε είτε από τον κόσμο είτε από διάφορες κριτικές από το εξωτερικό. Και θέλω να έρθουμε και στο κομμάτι της Ένωσης, γιατί ξέρω ότι δίνεται μεγάλο αγώνα μέσα από την Ένωση. Μπορεί να βρισκόταν σε μία αδράνεια επί 2,5 χρόνια, τώρα έχετε μπει δυναμικά όμως στο κόλπο και της εξωστρέφειας, αλλά και να βάλετε τα πράγματα κάτω, να δείτε τι φταίει πραγματικά και να αλλάξετε τα πάντα στο τουριστικό κομμάτι. Σίγουρα η Ένωση έχει επαναλειτουργήσει εδώ και περίπου 8-9 μήνες. Πάει αρκετά καλά, έρχονται καινούρια μέλη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ενωθούμε και θα είμαστε όλοι πάλι μαζί, όλα τα ξενοδοχεία του Νομού Ηρακλείου και σιγά σιγά όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης, να μπούμε να κάνουμε μια κοινή Ένωση Κρήτης, που είναι και αυτό το όραμά μας. Σαν Ένωση Ηρακλείου έχουμε την επόμενη εβδομάδα την πρώτη ημερίδα μας, γιατί θα κάνουμε διάφορες ημερίδες φέτος. Να σας διακόψω λίγο πέρα από τις ημερίδες. Σας βλέπω, επικοινωνείτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συμπράτετε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχετε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας αυτή τη στιγμή με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με το ΙΤΕ. Κινήσεις οι οποίες, κύριε Χαλιαδάκη, επιτρέψτε μου, δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια από τη μεριά των ξενοδόχων. Πράγμα που σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα σοβαρό διάλογο. Σίγουρα έχουν μπει σε ένα πολύ σοβαρό διάλογο. Θέλουμε να κάνουμε κινήσεις που δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Με το ΙΤΕ μιλάμε, θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο το οποίο. Θα δούμε τη διάβρωση των ακτών, η οποία θα γίνει υπό μελέτη μαθητών. Επίσης, μιλάμε με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για να γίνει ένα παρατηρητήριο στις εισόδους και εξόδους του νησιού, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα στατιστικά στοιχεία σωστά και μέσα από τα ξενοδοχεία, διότι οι φοιτητές θα μπορούν να έρθουν στην Ένωση να δουλεύουν από εκεί, έτσι ώστε το παρατηρητήριο να γράψει τα σωστά στοιχεία, πώς σημαίνουν στα ξενοδοχεία, πώς σημαίνουν στα Airbnb και πώς σημαίνουν στα διαμερίσματα, έτσι ώστε να έχουμε το ακριβές νούμερο των ανθρώπων και όχι τα νούμερα μόνο από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου. Επίσης θα κάνουμε διάφορα άλλα θέματα, όπως είναι για την ενέργεια, για το νερό και τέτοιου είδους μελέτες, οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ξενοδοχεία μας τα επόμενα χρόνια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα, νομίζω. Ξεκινάμε 24 Νοεμβρίου με την πρώτη ημερίδα, είναι η ημερίδα ύπνου. Μάλιστα παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Θεοχάρη. Το κρατάω αυτό. Ναι. Επίσης θα είναι όλοι οι φορείς της Κρήτης, είναι καλεσμένοι από εμάς, ο Περιφερειάρχης κλπ. Και θα γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Πού θα γίνει αυτή η συζήτηση? Θα είναι στο Aldemar, στο Knossos Royal. Επίσης, θα συζητήσουμε και θέματα τα οποία μας αφορούν αυτή τη στιγμή, όπως είναι το γνωστό θέμα της Thomas Cook, που είναι πολύ βασικό θέμα. Με προλάβατε, γιατί αν μη τι άλλο, αν σας έχω εδώ πέρα, είστε στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο να απαντήσει για το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σας ακούγαμε πριν από 2 εβδομάδες, πραγματικά δεν πιστεύατε κι εσείς στο τι είχε συμβεί μετά το κανόνι της Thomas Cook και την κήρυξη της πτώχευσης του μεγάλου αυτού ταξιδιωτικού κολοσσού. Μιλούσατε για μια τρύπα 100 εκατομμυρίων ευρώ μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, γιατί τότε αφήνατε και κάποια περιθώρια του να βελτιώσετε από μόνοι σας ως ξενοδόχοι την εικόνα που έχει διαμορφωθεί πλέον και την τρύπα την οικονομική? Κοιτάξτε, η τρύπα θα είναι πολύ μεγάλη και στο μέλλον, αλλά πιστεύω ότι το μέλλον θα διορθωθεί, ήδη αρχίζει και διορθώνεται. Σε επίπεδο Κρήτης, τα ξενοδοχεία είναι περίπου 69,5 εκατομμύρια. Γύρω στα 30 εκατομμύρια είναι οι λοιπές επιχειρήσεις. Είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία θα λείψουν και θα λείψουν και φέτος το χειμώνα και στις ανακοινήσεις των ξενοδοχείων, που ήταν πάρα πολύ βασικό, διότι να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά της Κρήτης. Και δεν είναι μόνο από τα ξενοδοχεία, θα είναι από τους εργαζόμενους, από τα μαγαζιά, από τις καφετέριες, από τις ταβέρνες. Θα υπάρξει αρκετό πρόβλημα, πιστεύω. Και για να μην έχουμε αυτό το ντόμινο effect το οποίο θα δημιουργηθεί. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να δώσει στις επιχειρήσεις άτοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΜ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να εξοφλήσουν την αγορά, ώστε να μην υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σας απάντησαν? Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Μας είπαν ότι μέσω του Υπουργού... Θα είναι πολύ σημαντική αυτό βοήθεια θα ήταν και στήριγμα σε όλους τους ξενοδόχους της Κρήτης. Να ξέρετε ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο, διότι δεν θα υπήρχε το domino effect, το οποίο domino effect θα είναι πολύ σοβαρό, αν γίνει. Εάν δεν συνέβαινε ό,τι συνέβη με την Thomas Cook, γιατί τουρισμό θα μιλούσαμε τώρα κλείνοντας στον επίλογο? Ενώ ξεκινήσαμε λίγο άχημα, με ένα μικρό ποσοστό μείωσης. Φτάσαμε ένα Ιούλιο, ο οποίος δυστυχώς δεν πήγε πολύ καλά, αλλά από τον Αύγουστο εκεί πέρα είχαμε άνοδο, ξανά άνοδο, και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό Σεπτέμβριο, μέχρι δυστυχώς τη βόμβα της Thomas Cook, η οποία βόμβα της Thomas Cook μας τύχησε και μας τύχησε και στον Οκτώβριο μήνα. Θα στοιχήσει και για του χρόνου, για την επόμενη τουριστική σεζόν, κύριε Χαλιαδάκη? Περιμένουμε τώρα, διότι μέρα με τη μέρα έχουμε καινούρια νέα. Από ό,τι μας είπαν και οι δικηγόροι που είχαν έρθει την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι θα αναλάβουν τους ξενοδόχους στα αιτήματά τους για τα χρέη που έχει η Thomas Cook, γιατί μιλάνε απευθείας με το γραφείο, ότι μπορεί να επανέλθει η Thomas Cook είτε τμηματικά είτε όλος μαζί, με νέα διεύθυνση, δηλαδή θα βρουν καινούριους χρηματοδότες και θα επιστρέψουν με τα ίδια ονόματα. Αυτό θα το δούμε μέχρι αρχές Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη. Σήμερα είχαμε ένα νέο ότι αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η Σεντρίτο Γκέμπεχα, είναι τα ξενοδοχεία της Thomas Cook, και ξεκινάει ξανά τη λειτουργία τους από 1η Δεκεμβρίου, με νέους χρηματοδότες. Τώρα το κακό είναι ότι θα χαθούν ένα σωρό χρήματα από την αγορά. Και αυτό πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πρέπει να δει και η κυβέρνηση πώς θα βοηθήσει τη μεγάλη της βιομηχανία που είναι η ξενοδοχεία. Έχει μείνει ωστόσο ένας στόχος ανεκπλήρωτος, και θέλω να μου το πείτε κι εσείς αν όντως έχει μείνει ανεκπλήρωτος, αυτός της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου. Νομίζω το φωνάζατε χρόνια, το φωνάζατε ακόμα. Όχι μόνο εσείς που αποτελείτε βεβαίως τον τουριστικό, τον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο επιζητά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Χαλιαδάκη? Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει... Γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια τώρα ένα πρόγραμμα χειμερινό. Ήταν μάλιστα κάποιοι Τούρκοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κάνει στο νομό Ηρακλείου, νομίζω 3 μαγαζιά ή 4, τα οποία φέρνουν κόσμο. Αλλά στοχευμένα όμως. Στοχευμένα, περισσότερο ηλικιωμένους. Έτσι. Οι οποίοι είναι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έρχονται και κάνουν 1 με 2 εβδομάδες, αγοράζουν και ορισμένα προϊόντα από τα μαγαζιά τους και βλέπουν τον τόπο και μένουν. Φέτος θα μείνουν γύρω στα 6 με 8 ξενοδοχεία, νομίζω, ανοιχτά το χειμώνα. Θεωρείτε ότι είναι ένας καλός κράχτης, όπως λέμε? Είναι ένας κράχτης να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε. Είναι ένας κράχτης να ξεκινήσουμε, διότι όταν ξεκινήσουν και πετάνε πτήσεις, τότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουν όλο και περισσότερα να μπαίνουν μέσα στην αγορά. Μάλιστα. Κύριε Χαλιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προλάβαμε και είπαμε λίγο απ' όλα. Τα πάμε όλα. Και για το We Do Local και για την Ένωση που προοδεύει και κάνει άλματα όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος μας. Και βεβαίως είπαμε και για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και τον τουρισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.